Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία αρνητική αντιμετώπιση του κόσμου, γιατί και είναι φυσικό, οι ασθενείς που επί χρόνια κάναν κάποια θεραπεία, που ίσως δυσκολεύτηκαν κιόλας να βρουν τη σωστή θεραπεία για τις χρόνιες παθήσεις, ξαφνικά βρίσκονται μπροστά σε ένα καινούριο φάρμακο που το θεωρούν και αμφιβόλου ποιότητας μετά από όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά που ακούστηκαν. Και γενικά δυσκολεύονται και αυτοί, αλλά και εμείς να τους πείσουμε, να τους εξηγήσουμε και όλα αυτά. Υπάρχει δηλαδή μία δυσμενής αντιμετώπιση των γενοσύμων από πλευράς καταναλωτών. Δηλαδή, γνώμη σας, είναι αμφιβόλου ποιότητα στα φάρμακα? Κάποια ναι, κάποια όχι. Και ούτως ή άλλως η ένστασή μας είναι στο τι θα γίνει από εδώ και ύστερα. Γιατί ξαφνικά θα κατακλειστεί η αγορά από πράγματι αμφιβόλου ποιότητας φάρμακα και θα καλούμαστε να δίνουμε το πιο φθηνό που δεν το ξέρουμε, γιατί είναι καινούριο. Δεν είναι ελεγμένο και θα έχουμε, πιστεύω, όλοι μας μια πολύ μεγάλη δυσκολία πάνω σε αυτό το θέμα. Ούτως ή άλλως βρισκόμαστε σε στάδιο που τώρα ξεκινάνε, οπότε δεν μπορούμε να πούμε αν θα παραμείνουν αυτοί ή αν άλλαξαν τώρα, αλλά ξαναγυρίσουν την επόμενη φορά στα παλιά τους φάρμακα, γιατί δεν βρήκαν αυτό που ήθελαν. Αυτό που περίμεναν. Στις μεγάλες ηλικίες τι βλέπετε, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, πώς αντιδρούν σε αυτό το θέμα τα γενώσεις? Όπως το είπατε, αντιδρούν. Δηλαδή δεν θέλουν να αλλάξουν τη χρόνια θεραπεία τους και αντιδρούν. Και ύστερα να σας πω και κάτι, από ό,τι βλέπω, από τις επιστροφές που μας γίνονται για το κοινωνικό φαρμακείο, το 80% των επιστροφών είναι γενώσιμα. Που σημαίνει ότι όλοι αυτοί δίνουν τα γενώσιμα πίσω και ξαναγυρνάνε στην παλιά τους θεραπεία. Το κοινωνικό φαρμακείο δεν είναι θέμα προτίμηση, όχι, είναι των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια καλή ροή, θα έλεγα, ως τώρα. Δεν ξέρω τώρα το καλή πώς μπορεί να εννοηθεί. Δηλαδή το καλή σημαίνει ότι και πολλοί κόσμος έχει ανάγκη. Μέχρι στιγμής πάντως πάμε πολύ καλά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που μπορούμε να βοηθήσουμε και να είμαστε κοντά στον κόσμο που έχει ανάγκη. Και βλέπουμε όμως μια πάρα πολύ καλή ροή από ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν, που φέρνουν τα φάρμακά τους και προσφέρονται καθημερινά σε αυτή την αλληλεγγύη. Έχουμε καλή πληρότητα από φάρμακα? Έχουμε πάρα πολύ καλή πληρότητα. Είμαστε, μπορώ να πω, και περίσσια μεγάλη έχουμε. Και αυτό μας χαροποιεί, γιατί το κοινωνικό φαρμακείο το κάναμε για να ενεργοποιήσουμε την αλληλεγγύη. Δεν είναι ούτε θέμα φιλανθρωπίας ούτε τίποτε. Και βλέπουμε ότι ως προς αυτή την κατεύθυνση της αλληλεγγύης είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.